Μια ιστορία που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι η περιοχή μας, η Μαντινία, έχει παράδοση στην παραγωγή αφρόδων ίνων και μάλιστα με την παραδοσιακή μέθοδο ήδη από το 1860. Πρόσφατα ο δημοσιογράφος ο Κώστας Σπυρόπουλος έκανε μια έρευνα και ανακάλυψε μια θαμμένη ιστορία για το ελληνικό κρασί, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν κάποιοι παραγωγοί στην περιοχή οι οποίοι έστειλαν τα παιδιά τους στο εξωτερικό να σπουδάσουν και κυρίως στη Γαλλία. Και αυτά τα παιδιά γύρισαν πίσω με την τεχνογνωσία που απέκτησαν εκεί, άρχισαν να παράγουν αφρόδι ίνο με την παραδοσιακή μέθοδο, όπως ακριβώς γινόταν στην Καμπανία της Γαλλίας, και άρχισαν να το εξάγουν το περισσότερο ή και όλη την παραγωγή τους, είτε στη Γαλλία, είτε στην Αμερική, είτε σε άλλες χώρες. Κέρδισαν πολλά βραβεία, πήραν μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, και το κρασί αυτό απευθυνόταν κυρίως σε ανώτερες κοινωνικά τάξεις, οι οποίες είχαν εκείνη την εποχή τη γνώση για το κρασί και μπορούσαν να εκτιμήσουν ένα τέτοιο προϊόν. Γύρω σε 95 με 96. Τότε ήταν μια περίοδος για το ελληνικό κρασί στην οποία δεν υπήρχε συγκεκριμένη αγορά για αφρόδι και ειδικά για αφρόδι με παραδοσιακή μέθοδο. Το μουσχοφύλλο ήταν μια ποικιλία με υψηλή οξύτητα αλλά και αρωματικά στοιχεία έντονα. Γενικά έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια μια τεράστια ζήτηση στην αγορά και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα για αφρόδι κρασιά από παραδοσιακή μέθοδο, που είναι ο πιο ποιοτικός τρόπος να φτιάξεις ένα αφρόδι κρασί, και ειδικά από γηγενείς ποικιλίες. Εμείς έχουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι συνδυάζουμε τα δύο αυτά στοιχεία, και γηγενή ποικιλία και παραδοσιακή μέθοδο. Έχουμε δει ότι σε ανεπτυγμένες αγορές του εξωτερικού, όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, το αφρόδες μαζί με το ροζέ έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. Είναι ένα κρασί που σε αυτές τις αγορές υπάρχει στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Δεν είναι ένα κρασί πλέον που θα το πιούν μόνο σε μια ειδική εκδήλωση, σε μια επέτειο, αλλά είναι μέρος της καθημερινότητας, μπορεί να το πιούνε μόνο τους σαν απεριτίφ ή να το συνδυάσουν με ένα γεύμα. Και έχουμε δει μια τρελή αύξηση και στις πωλήσεις και για μας, αλλά και συνολικά σαν αγορά του αφρόδους κρασιού. Γι' αυτό και στην Ελλάδα έχουμε δει όλο και περισσότερα ενωπία να κάνουν προσπάθειες να δημιουργήσουν ποιοτικά αφρόδι κρασιά, τόσο με την παραδοσιακή μέθοδο όσο και με άλλες. Γι' αυτό είναι πολύ καλό για το branding του ελληνικού κρασιού, γιατί δεν γίνεται μόνο με ένα εινοπείο να πας μπροστά, πρέπει να δημιουργήσεις, να έχεις ένα κρίσιμο όγκο προϊόντος, ώστε να κάνεις το ελληνικό αφρόδι κρασί γνωστό σε νέες αγορές.